Πρόχθες, Μεγάλη Δευτέρα, μας κάλεσε η εργοδοσία να μας ανακοινώσει ότι ο υποτιθέμενος επενδυτής απέσυρε τον ενδιαφέρον του για την εταιρεία και να περάσουμε να βάλουμε τις υπογραφές στις ομαδικές απολύσεις που έκανε για να μπορέσουμε, λέει, με τη μεγαλοψυχία της να μπούμε ταμείο χωρίς να μας καταβάλει από τα δεδολευμένα και τις αποζημιώσεις ούτε ένα ευρώ. Το σωματείο μόλις ενημερώθηκε, κατέβηκε κάτω, ζήτησε συνάντηση με την εργοδοσία, τα οποία μας είπε πάλι τα ίδια πράγματα. Το σωματείο ανακοίνωσε την έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία έγινε χθες Μεγάλη Τρίτη, 7 η ώρα, στο Εργατικό Κέντρο Ημαθίας. Παρουσία όλων των εργαζομένων. Πήραμε αποφάσεις και τα αιτήματα που μπήκαν για ψηφοφορία είναι με ευθύνη της κυβέρνησης και της εργοδοσίας να πάρθουν μέτρα ώστε να μην χάσει κανένας εργαζόμενος ούτε ένα ευρώ από τα δουλευμένα και τις αποζημιώσεις. Να μην κοπεί ρεύμα, νερό, να μην πληστριαστεί σπίτι κανενός άνεργο. Να δοθεί έκτακτο οικονομικό επίδομα από το ΔΥΠΑ 4.000 ευρώ και το Ταμείο Ανεργίας να θεωρηθεί ως συντάξιμος χρόνος.